Και θα πάω σε άλλη ενότητα τώρα. Πώς είναι σήμερα ο Δήμος. Και θα σας πω το 2013. Μέσα στο 2013 η κεντρική σε αυτοτελή πόλη, δηλαδή αυτά που μας δίνει το κράτος σαν μερίδιό μας, μειώθηκαν το 2013 κατά 1,5 εκατομμύριο. Από το 2010 έχουν μειωθεί αυτή η πόλη που μας δίνει το κράτος 60%. Και λέω τώρα, στο 2013 μέσα, 1,5 εκατομμύριο πήραμε λιγότερα χρήματα, σαν Δήμος. 1.100.000 μειώθηκε το ταμείο μας. Γιατί? Γιατί μειώσαμε τα δημοτικά τέλη σε όλους μας 15%. Άμα μου βρείτε κι άλλο Δήμο που μείωσε 15% ή μου βρείτε μια απόφαση που μειώθηκαν τα τέλη στο Δήμο Χολαργού παλιά, έλατε να μου το πείτε. Και μειώσαμε 15% μες στην κρίση. Χάσαμε άλλο 1.100.000 από εκεί. Μέσα στο 2013 αγοράσαμε οικόπεδο στην περιοχή του Παπάγου δίπλα στο Βενζινάδικο στην Ελληνική Αμήνη για να κτιστεί εκεί πολυατρία και καπή. Άλλο ένα 200 εκατομμύριο πληρώσαμε εκεί. Το όφελος που μας άφησαν παλιά ξεκίνησε με 3 εκατομμύρια όφελος στους προμηθευτές μας. Γι' αυτό όταν αναλάβαμε, όπου χτυπάγαμε πόρτα, μας λέγανε από πού είσαστε, το Χολαργό δεν δίνουμε πίσω. Κάναμε αγώνα να τους πείσουμε ότι δεν είναι το ίδιο. Και τώρα λένε ότι ο Δήμος Παπάγου Χολαργού είναι το 2% των Δήμων σε όλη τη χώρα που εμπιστεύονται οι πάντες. Από αυτές τις οφειλές, συνέχιζα δηλαδή πριν, πληρώσαμε άλλο 1 εκατομμύριο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να κοστάμε μόνο 1.5 εκατομμύριο. Όλα αυτά, τα περίπου 5,5 εκατομμύρια, τα χάσαμε φέτος εμείς. Και παρόλα αυτά, κλείνουμε το 2013 με 3,5 εκατομμύρια, όπως σας είπα στην αρχή, στην πάντα. Αυτή είναι διαχείριση, αυτή είναι διοίκηση του Δήμου, αυτή είναι πώς προσέχεις τον πολίτη, πώς τον προστατεύεις. Και συγχρόνως, ανοίξαμε ανάλογα τις δομές που απαιτούνται για τον πολίτη λόγω της κρίσης. Να λειτουργεί το κοινωνικό παντοπολείο, να λειτουργεί η κοζίνα για όλους, να λειτουργούν καπή πολυατρία, αυτά που μπορούν να προσφέρουν. Και φτάνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Όχι ψέματα και θα, αλήθειες. Γιατί κι άλλοι κάνανε έργα στο παρελθόν. Και φτιάξανε πολλά. Και κτίρια από εδώ, και δρόμους από εκεί, και βιτρίνες. Τόσο πλησιάζει η προεκλογική περίοδος, θα τα δείτε. Μπορείτε να δείτε σιγά φυλάδια, τι θα κυκλοφορήσουν, όλα αυτά. Τι κάναμε εμείς. Και τι κάνανε αυτοί που είναι 3 χρόνια. Αυτοί που κάναν όλα αυτά τα μεγάλα, μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά δεν μας είπαν πόσα δανειστήκανε και πόσα εμείς ξεπληρώνουμε τώρα σιγά σιγά και κάνουμε οικονομία να ξεπληρώσουμε και τα δικά τους, γιατί μείναν στη βιτρίνα όλα αυτά. Εμείς απαντάμε σε αυτό. Εσείς κάνατε αυτά, εμείς κάναμε λιγότερα, αλλά μειώσαμε και τον πολίτη να πληρώνει και βάλαμε λεφτά στην άκρη και βλέπουμε το μέλλον. Όχι να διαχειριζόμαστε τη μιζέρια μας και τη φτώχεια μας, αλλά βλέπουμε το μέλλον να διαχειριστούμε την αξιοπρέπειά μας, το σεβασμό πρέπει να έχει ο Δήμος στον πολίτη του, πρέπει να το προστατεύει και πρέπει να κοιτάξει την πλευρά της ανάπτυξης. Αυτά τα λίγα. Πολλά ευχαριστώ. Λέω ορισμένα για να σας προκαλέσω να πείτε κι εσείς, γιατί σας είπα τα προβλήματα τα ξέρουμε. Μπορεί να ξέρουμε και λύσεις που είναι μικρές και λαθεμένες. Θέλουμε και από εσάς την πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας απάντησα και από εσάς. Δεν χρειάζεται το Δήμο, το Προεργού. Τι ρώτησε να καμπάνει, αφού μας το πεις εσύ. Να είσαι καλά, Πέτρο μου, θα πούμε κι άλλο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ναι. Μιλάει εδώ μπροστά, θα έρθω μετά πίσω. 14 με 15 διαρρήξεις. Κάποτε κάποιος είχε πει η δημοτική αστυνομία το βράδυ να κάνει περιπολίες. Τώρα που κατεργήθηκε η αστυνομία, και για τα σπιτιά που λερώνουν τα πεζοδρόμια. Τι λερώνουνε? Τα σπιτιά που λερώνουν τα πεζοδρόμια. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Δήμος προστατεύει τον πολίτη.
και ο Δήμος έχει την αμεσότητα του πολίτη, όπως είμαστε εδώ, βλεπόμαστε κάθε μέρα. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Δεν μπορεί να λέμε όλα ότι «Α, πέταξε μένα ο γιος μου χθες, γιατί κατέταξε στο παγκάκι το βράδυ σε μία ώρα αφού έφαγε το σουβλάκι του ή πήγε τις μπύρες του ή τις καφέ, τα πέταξε όλα εκεί κάτω και έφυγε». Σηκώνεται ο πατέρας το πρωί, τα βλέπει. Και τι λέει ο πατέρας? Καλά, τι Δήμος είναι αυτός? Δεν βρέθηκε να τα μαζέψει εκεί? Πού πληρώνω εγώ τους καθαριστάς να τα μαζέψουν? Θέλουμε συνεργασία. Το πρόβλημά μας και στην καθαριότητα, το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι να καθαρίσουμε, είναι να μην βρωμίζουμε. Άρα, για να φτάσουμε εδώ σαν Έλληνες και σαν χώρα, έχουμε το μερίδιο της ευθύνης, όχι αυτό που είπε ο άλλος, θα φάγαμε. Έχουμε το μερίδιο της ευθύνης σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά μας. Άρα πρέπει να αλλάξουμε και νοοτροπία. Παιδεία. Έτσι, η παιδεία, αυτό μας, η νοοτροπία που έχουμε.